Survivors, καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο του Νησιού. Απόψε ψηφίζουν οι μαχητές. Μετά την πρώτη ήττα, μετά την πρώτη νίκη των διασύμων, μάλλον καλύτερα, με σκορ 19, με ανατροπή στον τελευταίο πόντο. Το ίδιο σενάριο είχαμε και στον τελευταίο αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας για το έπαθλο φαγητού, που εκεί επικράτησαν οι μαχητές. Και βλέπουμε πολύ ωραίους αγώνες. Πριν φτάσουμε όμως στην ψηφοφορία των μαχητών, να ξεκινήσω λίγο με τον Ηλία Γκότση, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας. Ηλία, πώς πήγε η θεραπεία, νιώθεις καλύτερα? Η θεραπεία καλά πήγε. Γυρνώντας, περίμενα να ακούσω και τα ευχάριστα νέα. Είδα τα παιδιά να κρατάνε καρύδα και λέω πάντα στο τζουκάκια. Πάει και ασυλία. Παρ' όλα αυτά, έμαθα ότι ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Τα δώσαμε όλα μέχρι το 10. Αλλά σήμερα δεν ήμασταν εμείς οι νικητές. Λοιπόν, νίκη για τους κόκκινους και έπιασα μια ατάκα σας φεύγοντας από τον αγώνα. Άκουσα, νομίζω, τον Νίκο Μπάρτζ, την Αφροδίτη, τον Μάριο που είχαν μια συζήτηση ότι αν δεν τρώγαμε σήμερα, ήμασταν τελειωμένοι. Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Νίκο, τελικά η κόκκινη ομάδα έφερε τροφή στο τραπέζι μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσες μέρες. Γιώργο, πρέπει να είχαμε να φάμε 2,5-3 εβδομάδες. Η αλήθεια είναι, παίζαμε με τα τελευταία αποθέματά μας. Ό,τι ψυχή είχαμε, τη δώσαμε. Εγώ στο τέλος του αγώνα έφυγα, πήγα γιατρό, δεν άντεχα. Περίμενα να φάω πώς και πώς. Άμα δεν τρώγαμε σήμερα, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο για την ομάδα μας, θεωρώ. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό ήταν μια ανάσα για μας, για να προχωρήσουμε το παιχνίδι παρακάτω. Ας μείνουμε λίγο σε αυτή την υγεία, γιατί θυμάμαι τον Σάκη Κατσούλη, ο οποίος γενικότερα βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, να μου λέει κάποιες ατάκες τον προηγούμενο καιρό ότι δεν βλέπει φως στο τούνελ, ότι φοβάται πολύ ότι θα περάσουν 2 και 3 εβδομάδες για να φέρει αυτή η ομάδα νίκη. Τελικά, Σάκη, η νίκη ήρθε και βλέποντας και τα σκορ, βλέπω να έρχεται μια ισορροπία σιγά-σιγά. Τουλάχιστον εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Σωστά, Γιώργο, όταν είχα αναφερθεί ήταν η αρχή των 3 εβδομάδων, τώρα μπαίνουμε στην 4η. Οπότε και από το τελευταίο σκορ και από αυτό φάνηκε ότι αρχίσαμε να ισορροπούμε λίγο τις δυναμικότητες με την απέναντι ομάδα. Αισιοδοξείς πλέον για το μέλλον? Φυσικά και αισιοδοξώ. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Δεν είμαι μέντορας. Εγώ βλέπω τα δεδομένα και κρίνω. Οπότε πλέον είμαστε μια ξανά δυνατή ομάδα και μπορούμε να διεκδικούμε κάθε αγώνα. Για να έρθω να δω τι αίσθηση έχουν και οι μαχητές. Να έρθω στον Ηλία Μπόγδανο. Σίγουρα με τις 2 αποχωρήσεις των κοριτσιών τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχουν πλησιάσει αυτή την έτσι κάθαρση που συζητούσαν. Οπότε θεωρώ ότι πλέον θα αρχίσουμε να βλέπουμε συνεχώς τέτοια σκορ. Τάκη, η δική σου αίσθηση? Σίγουρα δείχνουν καλό πρόσωπο. Το έχω πει και στους δικούς μας παίκτες. Κάθε μέρα το λέμε ότι δεν πρέπει να τους υποτιμάμε. Εμείς τώρα πρέπει να πάμε αύριο και να κερδίσουμε εμείς την ασυλία καθώς και την επόμενη ασυλία. Πιστεύω στην ομάδα είμαστε λίγο πιο δυνατοί από την αυτή. Σίγουρα το ότι επιλέγουν έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να μένουν κάποιοι παίκτες απ' έξω, δηλαδή θα μένουν πάντα 2 άντρες απ' έξω, είναι ένα μειονέκτημα για εμάς. Αλλά μπορούμε να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ωφέλιμο για εμάς. Έγινε σωστή διαχείριση σήμερα? Εκτιμώ, Γιώργο, πως έγινε. Λεπτομέρειες κρίθηκαν. Όταν είναι 2 παίκτες και έχουν να ρίξουν μόνο μια κορίνα και την πετυχαίνει ο αντίπαλος στο δευτερόλεπτο. Εντάξει. Και συμφωνώ με τον Μπόγδανο ότι θα βλέπουμε τέτοια μάτς από εδώ και πέρα. Απλά πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς με τέτοιο τρόπο. Να πατσαριζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ωφέλιμο για εμάς. Να στηριχτώ λιγάκι στα λόγια του Γιώργου Ασημακόπουλου στο τέλος του αγώνα. Ο οποίος παρατήρησε κάτι σύμφωνα με τη δική του κριτική ικανότητα, ότι κάποιες λεπτομέρειες, αν είχαν γίνει διαφορετικά, ίσως να έχει αλλάξει και η εικόνα και το αποτέλεσμα του αγώνα, φυσικά. Να έρθω στη Σταυρούλα για να τη ρωτήσω αν συμφωνεί μαζί του, και αναφέρομαι φυσικά στον τελευταίο αγώνα, το λεγόμενο flag race, αν και δεν ήταν flag σήμερα, στο οποίο έπαιξε και εσύ. Κοίτα, Γιώργο, η αλήθεια είναι, από όλους τους παίκτες που έχουν μαχητές, περίμενα ότι θα βάλουν ή την Εύη να παίξει στο φλαγκρίζ, γιατί ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Στο στόχο, εννοείς. Στο στόχο της, ναι, ακριβώς. Και θα την πήγαινε ένας δυνατός άντρας και αντίστοιχα μια δυνατή γυναίκα. Ή τον Ασημακόπουλο, που παρόλο που έχασε από το Σάκη, ήρθε μετά από αρκετή ώρα στο στόχο και έχασε για 1-2 κορίνες. Δηλαδή ήταν πολύ εύστοχες και πολύ δυνατές οι βολές του. Οπότε περιμέναμε, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον Γιωρίκα, εννοείται ότι έφερε 2 νίκες, το παιδί ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά okay, είναι δική του επιλογή. Εγώ προσωπικά δεν θα έκανα αυτή την επιλογή. Μάλιστα. Νίκο, συμφωνείς με τη Σταυρούλα? Συμφωνώ. Εγώ, άμα ήμουν στην πλέον ομάδα, θα έλεγα να παίξει ο Ασημακόπουλος. Φαινόταν ότι ήταν ο πιο εύστοχος στις βολές. Ο Σάκης, όταν παίξαν με το Σάκη, ήταν μισή πίστα μπροστά όταν έριγνε και κατέληξε να χάνει για 1-2 κορίνες. Ωραία. Να έρθω λίγο στον Γιώργο Ασημακόπουλο. Γιώργο,
η Σταυρούλα και ο Νίκος θα σε ρίχνανε σε φλαγκρέ. Το ζήτησες εσύ αυτό από την ομάδα σου, πέρασε από το μυαλό σου. Όχι, δεν έγινε κάτι. Δεν μπήκα και στα δεύτερα ματσαρίσματα. Αν είδατε, μπήκαν άλλα παιδιά. Εντάξει, εγώ σήμερα τον στόχο τον πίστευα πάρα πολύ. Και φάνηκε με την τελευταία Κορίνα με τον Σάκη. Έγιναν και κάποια έτσι λάθη, θεωρώ, στα δεύτερα ματσαρίσματα. Κάποιοι που αντιχαθήκαν λίγο περίεργα. Ήταν μια έκπληξη με την Ελευθερία. Που έπαιζε με τη Μελίνα στο 9-9. Γιατί ήταν έκπληξη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι, αυτό. Η Ελευθερία, έκπληξη. Εγώ θεωρώ εκπλήκτηκα ότι... που την πήρατε. Να σου πω την αλήθεια. Αυτό ήταν η λάθος επιλογή μας. Αυτό και εγώ θεωρώ. Το ένιωθα το παιχνίδι σήμερα. Όχι. Το ένιωθε, συγγνώμη, ήθελα να ολοκληρώσω και έπρεπε να βάλουμε σε ματσάρισμα την Νικόλ. Έπρεπε να επιλέξω εγώ την Νικόλ. Εκεί και όχι γίνανε την λίγο θέματα στα ματσαρίσματα, ειδικά στα δεύτερα ματσαρίσματα.